Όταν έχουμε δημιουργήσει ένα πίνακα, μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα σε αυτόν χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή κάνοντας κλικ σε ένα κελί με το ποντίκι. Με το ποντίκι επιπλέον μπορούμε να επιλέξουμε ολόκληρους πίνακες, ολόκληρες γραμμές, ομάδες κελιών, με μονομένα κελιά ή κείμενο μέσα σε ένα πίνακα. Ας δούμε τώρα μερικούς τρόπους ώστε να μετακινήσουμε το σημείο εισαγωγής ή αλλιώς δρομέα μέσα σε αυτόν τον πίνακα. Αυτή τη στιγμή ο δρομέα, όπω βλέπετε, βρίσκεται στο πρώτο κελί. Εάν δεν βρίσκεται, μπορούμε απλά να κάνουμε κλικ μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, τώρα, χρησιμοποιώντα τα βέλη του πληκτρολογίου, μπορούμε να μετακινήσουμε το δρομέα στη δεξιά στήλη ή γραμμή, σε κενά κελιά, ή να τον μετακινήσουμε στον επόμενο χαρακτήρα ή γραμμή του κειμένου. Χρησιμοποιώντα το πλήκτρο Tab, μετακινούμε το δρομέα δεξιά κατά ένα κελί, και αν ο δρομέα βρεθεί στο τελευταίο κελί, τότε αν πατήσουμε Tab, κατεβαίνει στο πρώτο κελί της κάτω γραμμής. Ενώ, με το συνδυασμό των πλήκτρων Shift και Tab, μετακινούμε το δρομέα αριστερά κατά ένα κελί. Φυσικά, η πιο συνηθισμένη τακτική είναι να χρησιμοποιούμε τον κέρσορα του ποντικού και να κάνουμε κλικ μέσα στο κελί που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Τώρα θα κάνω κλικ σε ένα τυχαίο σημείο επάνω στο κείμενο για να αποεπιλέξω τον πίνακα. Αν τώρα θέλουμε να επιλέξουμε έναν πίνακα ή ορισμένα κελιά του πίνακα, θα πρέπει να κάνουμε τα εξή. Μπορούμε να σύρουμε τον κέρσορα επάνω του και όταν εμφανιστεί ένα σταυρό με βέλη επάνω αριστερά του, να κάνουμε κλικ σε αυτό το σταυρό ώστε να επιλέξουμε όλο τον πίνακα. Επίση, μπορούμε απλά να κάνουμε κλικ μέσα σε ένα κελί του πίνακα ή επάνω στο κείμενο που περιλαμβάνει το κελί. Φυσικά μπορούμε να επιλέξουμε το κείμενο που μπορεί να περιέχει ο πίνακα με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που επιλέγουμε κείμενο στο Word. Στη συνέχεια τώρα παρατηρήστε ότι αν αφήσω τον κέρσορα στην κάτω αριστερή γωνία ενό κελιού, ο κέρσορας μετατρέπεται σε βέλο που κοιτάει προ τα δεξιά. Τώρα, αν κάνω κλικ, επιλέγω ένα μεμονωμένο κελί. Ενώ, αν κάνω κλικ και σύρω, μπορώ να επιλέξω περισσότερα κελιά στην ίδια σειρά, αλλά και σε άλλες σειρές ταυτόχρονα. Βέβαια το ίδιο μπορώ να κάνω αν κάνω κλικ μέσα σε ένα κελί και κρατώντας πατημένο το κλικ σύρω τον κέρσορα επάνω σε άλλα κελιά. Επίσης αν μετακινήσω τον κέρσορα έξω από τον πίνακα και στο αριστερό περιθώριο, αυτός αλλάζει μορφή σε βέλος που κοιτάει προς τα δεξιά. Και αν κάνω κλικ επιλέγω μια ολόκληρη γραμμή από κελιά. Επίσης αν σύρω τον κέρσορα προς τα κάτω, κρατώντας πατημένο το κλικ, μπορώ να επιλέξω και άλλες γραμμές. Τέλος, ένας ακόμα τρόπος να επιλέξουμε κελιά σε ένα πίνακα είναι σύροντας τον κέρσορα στο επάνω μέρος του πίνακα, επάνω από κάθε στήλη και όταν εμφανίζεται αυτό το μαύρο βέλος που δείχνει προς τα κάτω, να κάνουμε κλικ και να επιλέξουμε ολόκληρη τη στήλη ή μπορούμε να σύρουμε και να επιλέξουμε περισσότερες στήλες. Αφού λοιπόν επιλέξουμε τα κελιά που θέλουμε με έναν από τους τρόπους που σας προανέφερα, μπορούμε στη συνέχεια να τα τροποποιήσουμε. Αυτό όμω είναι κάτι που θα δούμε στη συνέχεια. Α δούμε τώρα πώ μπορούμε να εισάγουμε κείμενο στον πίνακα. Η εισαγωγή και η επεξεργασία κειμένου σε ένα πίνακα γίνεται ακριβώ με την ίδια τεχνική που εισάγουμε και επεξεργαζόμαστε κείμενο μέσα στο έγγραφο. Με τη διαφορά ότι θα πρέπει πρώτα το σημείο εισαγωγή ή αλλιώ δρομέα να τοποθετηθεί στο κελί στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε ή να επεξεργαστούμε το κείμενο. Για παράδειγμα, θα κάνω κλικ στο πρώτο κελί του πίνακα και θα πληκτρολογήσω τη φράση «Εισαγωγή κειμένου». Παρατηρήστε ότι σε περίπτωση που το κείμενο που πληκτρολογούμε ξεπεράσει το πλάτος του κελιού, θα αναδιπλωθεί μέσα στο κελί το οποίο θα μεγαλώσει σε ύψος αυτόματα. Με τον ίδιο τρόπο τώρα μπορώ να συνεχίσω να εισάγω κείμενο και στα υπόλοιπα κελιά.